Χαίρετε παιδες, Στάθης εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε τον ACH Figuarts Star Wars Episode 1 The Phantom Menace Darth Maul. Βλέπετε εδώ πέρα τη φιγούρα με όλα τα αξεσουάρ, η κάτω πλευρά του κουτιού, τα πλάγια. Και στην πίσω πλευρά θα το δούμε σε διάφορες πόζες. Αυτά με το κουτί και πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Darth Maul έξω από το κουτί του. Αυτός, παιδιά, είναι το reissue του 2024. Προσθέσανε κάποια έξτρα αξεσουάρ και λίγο οι χρωματικές λεπτομέρειες στο πρόσωπο είναι λίγο αλλαγμένες. Αυτό, τίποτα άλλο. Δείτε λίγο το πρόσωπό του από κοντά. Μπορώ να πω ότι τον πιάσανε πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα Sith μάτια που έχει. Βέβαια, εδώ τα κέρατα δεν μ' αρέσει που χρησιμοποίησανε σε αυτή την έκδοση το κίτρινο χρώμα. Το ήθελα λίγο πιο ξεθοριασμένο το κίτρινο το χρώμα. Στην πρώτη έκδοση ήταν πιο καλαβαμένα τα κέρατα. Αλλά, εντάξει. Πάντως τα μάτια, παιδιά, δείχνουν πάρα πολύ ωραία. Έτσι ακριβώς ήταν ο Darth Maul και στην ταινία. Δείτε και τη στολή του. Μου αρέσουν αυτά τα εφέ τσαλακώματος που του έχουν δώσει στη στολή. Αυτά είναι από μαλακό πλαστικό για να μην εμποδίζουν την άρθρωση στα πόδια. Δείτε πως είναι και εδώ το παντελόνι του. Οι μπότες του εδώ πέρα κάτω. Ναι, το κάνουν πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι αλλά και ο λαιμός περιστρέφονται πλήρως. Κοιτάζει αρκετά προς τα πάνω. Κοιτάζει αρκετά προς τα κάτω. Και έχει μια μικρή κλίση αριστερά και δεξιά. Το χέρι περιστρέφεται πλήρως, έρχεται πάνω ως εδώ. Έχει ένα μικρό butterfly σύνδεσμο ακριβώς εδώ. Δυστυχώς δεν έχει περιστροφή εδώ πέρα πάνω στους μυρούς. Διπλό σύνδεσμος εδώ στον αγκώνα. Και έχει μια πολύ μικρή περιστροφή εδώ στον αγκώνα. Περιστροφή στη γροθιά και η γροθιά λυγίζει πάνω κάτω ή μέσα έξω αναλόγως πως έχετε γυρισμένο το σύνδεσμο της γροθιάς. Έχει περιστροφή στη μέση και η μέση λυγίζει προς τα πίσω, λυγίζει πολύ λίγο προς τα μπροστά. Και ένα μικρό λύγισμα αριστερά και δεξιά. Το πόδι έρχεται μπρος ως εδώ, πίσω ως εδώ, πλάγια, περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς. Έχουμε μονό σύνδεσμο εδώ στο γόνατο, αλλά λυγίζει παραπάνω από 90 μοίρες. Περιστροφή στο πόδι. Το πόδι έρχεται λίγο προς τα κάτω, έρχεται λίγο προς τα πάνω. Έχει ένα μικρό σπάσιμο αστραγάλου και λύγισμα στα δάχτυλα των ποδιών. Σε γενικές γραμμές καλή είναι η άρθρωσή του, θα την ήθελα λίγο καλύτερη σε κάποια σημεία, αλλά μπορείτε να του δώσετε ωραίες δυναμικές πόζες. Πάμε τώρα να δούμε και τα αξεσουάρ. Έρχεται με ένα δεύτερο κεφάλι, αυτό έχει αγριεμένη έκφραση. Καθαρές χρωματικές λεπτομέρειες. Έρχεται με αυτό εδώ πέρα το drone, το οποίο πρέπει να το συναρμολογήσεις. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο.
Αυτό είναι καινούριο αξεσουάρ, δεν το είχε η παλιά η έκδοση. Είναι κάπως έτσι. Και αυτό έχει πάρα πολύ ωραίες σκαλιστές λεπτομέρειες. Έρχεται με δύο lightsaber. Έχουν ωραίες σκαλιστές λεπτομέρειες εδώ. Δεν είναι πανομοιότυπα πάντως. Επίσης έχουμε δύο swing εφέ για τα lightsaber. Ανοίγεις αυτά. Βάζεις αυτά εδώ. Και είναι κάπως έτσι. Τέλος έχουμε το διπλό lightsaber. Δείτε το από κοντά πως είναι. Και αυτό έχει πολύ όμορφες σκαλιστές λεπτομέρειες. Και πολύ απλά κουμπώνουμε αυτά τα κομμάτια εδώ. Και είναι κάπως έτσι. Καλή φάση, έτσι. Μπορείτε να βάλετε και αυτά εδώ τα κομμάτια. Έρχεται με ένα ζευγάρι χαλαρών χεριών. Ένα ζευγάρι χεριών που χρησιμοποιούνται για να πιάνουν το διπλό lightsaber. Και ένα ζευγάρι χεριών που χρησιμοποιούνται για να πιάνουν τα μονά lightsaber. Τέλος, έρχεται με αυτήν εδώ πέρα την κάπα, η οποία έχει σύρμα εσωτερικό εδώ πάνω στην κουκούλα, έχει εδώ σύρμα και κάτω εδώ. Οπότε μπορείτε να της δώσετε ό,τι σχήμα θέλετε. Κοιτάξτε τι γίνεται με αυτή την κάπα. Εδώ είναι τρύπια στη μέση. Εδώ είναι ραμμένη. Και τι κάνεις. Περνάς τα χέρια του από εδώ και τα βγάζεις από αυτές τις τρύπες. Συγχωρέστε με, αλλά τώρα μπροστά στην κάμερα είναι λίγο πιο δύσκολο να το κάνω. Και αυτά εδώ έρχονται πίσω εδώ και κάθονται πίσω. Έτσι ακριβώς ήταν και στην ταινία. Δείτε μια φωτογραφία εδώ. Βέβαια, η κάπα, αν και ποιοτική, είναι αρκετά χοντρή θα έλεγα, αλλά αν παίξετε με το σύρμα μπορείτε να τις δώσετε ό,τι σχήμα θέλετε και γενικώς εάν παίξετε με την κουκούλα και με το σύρμα θα μπορέσετε να του δώσετε έτσι ένα απειλητικό look. Είναι λίγο χοντρή, θα την ήθελα λίγο πιο λεπτή, αλλά αν την πιάσετε στα χέρια σας είναι αρκετά ποιοτική. Απλά θα πρέπει να κάτσετε να ασχοληθείτε για να παίξετε με τα σύρματα της κάπας. Αυτό, τίποτα άλλο. Μπορείς επίσης να την έχεις κάτω την κουκούλα και να είναι κάπως έτσι. Και έτσι δείχνει ωραίος. Επίσης, η φιγούρα έρχεται με τις οδηγίες. Και τέλος, μέσα στο κουτί έχει αυτό εδώ το χάρτινο φόντο. Πολύ ωραία η φωτογραφία αυτή του Darth Maul. Η φιγούρα είναι 14,8 εκατοστά ψηλή. Και μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Exigeo Hasbro Lightning Collection Mighty Morphin Κόκκινο Ranger και δίπλα σε μία Deluxe Class φιγούρα το Generation Selects Rotostorm, δίπλα στον Mega Godzilla King of the Monsters και δίπλα στον ACH Figuarts Far From Home Spider-Man. Όπως καταλαβαίνετε ο Darth Maul είναι και αυτός μια 6 inch φιγούρα. Δίπλα στον 7 inch Mattel Masters of the Universe He-Man Revelation και δίπλα στον 7 inch McFarlane Toys Red Death. Και τέλος δίπλα στους 6 inch Mafex
Mandalorian δεύτερη έκδοση, Hasbro Black Series Darth Maul και δίπλα στον Hasbro Black Series Darth Vader. Από ό,τι βλέπω, ο Hasbro είναι λίγο ψηλότερος από τον SH Figuarts. Βέβαια, πιο κοντά στην ταινία είναι ο SH Figuarts. Άμα τους βλέπατε από κοντά, θα μπορούσα να το διακρίνετε αυτό. Τελικά συμπεράσματα. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη εξάνιση φιγούρα του Darth Maul που έχει βγει μέχρι σήμερα. Το sculpting είναι φοβερό. Τα αξεσουάρ είναι αρκετά και αυτά που θα έπρεπε να έχει. Βέβαια, την κάπα θα την ήθελα λίγο πιο λεπτή. Παρόλα αυτά, πρέπει να πω ότι είναι αρκετά ποιοτική. Η άρθρωση είναι απλά καλή, θα μπορούσε να είναι καλύτερη σε μερικά σημεία. Μπορείτε όμως να του δώσετε ωραίες δυναμικές πόζες, θα το δείτε στις φωτογραφίες που θα ακολουθήσουν. Η τιμή του είναι προσιτή, οπότε εάν θέλετε να αποκτήσετε έναν Darth Maul σε αυτή την κλίμακα, πάρτε αυτή την έκδοση. Αυτό ήταν το review μου του ACH Figuarts Star Wars Episode 1 The Phantom Menace Darth Maul. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν φωτογραφίες του προϊόντος. Στηρίξτε το κανάλι μου αφήνοντας ένα σχόλιο και κάνοντας μία εγγραφή. Ακολουθήστε τη σελίδα μου στο Facebook γιατί ποστάρω σχεδόν καθημερινά νέα φιγούρων δράσης. Link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση να περνάτε καλά. Γεια χαρά!